Champions League. Όλη η Τούμπα έκλαιγε μαζί με μένα. Champions League εσύ. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ. Στο μέρος. Ένα το σάντουιτς, μη φοβάστε. Όχι, πάνω ξανά ψηλό. Έχει ρε χαρτί μέσα, έχει. Α, ναι, καλά. Άσε τώρα. Έχει χαρτί. Χαρτιά δεν έχει μέσα. Είχε, ρε. Τι να έχει χαρτιά, βρε. Αυτό είναι πρόοδο. Αυτό είναι πρόοδο, έτσι. Είναι πρόοδο. Δώστε το μήνυμα, θα το σχολιάσει πάνω. Εντολή του Μαρινάκη, κύπελο στο Μελισσανίδη και Τσούλιο στο Μεταβίδη. Θα κάνουμε να πάρει την επόμενη. Δεν ισχύουν. Πάμε παρακάτω. Το πινωτή χρόνια πολλά. Λοιπόν, Champions League. Έκλαιγε όλη η Τούμπα. Όλοι θέλανε Ατλέτικο. Φαντάζομαι όχι μόνο η Τούμπα και εγώ εκεί που το είδα. Ναι, όλοι ήταν με την Ατλέτικο. Γιατί ήταν με την Ατλέτικο. Έκανα εδώ η απάντηση μάλλον είναι σχετικά εύκολη. Δεν πάει να το κάνεις πονηρό εσύ. Γιατί? Γιατί όταν είναι το μεγάλο κλαμπ του σούπερ φαβορί. Ψυχολογία, δηλαδή στην Αθήνα πήγαινε σε ένα μπαρ στον Πειραιά, στο Γαλάτσι. Με την Ρεάλ ήταν. Όσοι δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν με την Ατλέτικο. Α, η Ολυμπιακή ήταν με την Ατλέτικο. Φυσικά, και η Παναθηναϊκή. Είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Έτσι. Και δεν είμαι Ρεάλ Μαδρίτης. Πήρα το μικρόφωνο στην παλέτα και θα ακούγεται να πούμε. Τραγικό. Άμα τώρα πώ στην τουαλέτα θα πει. Με μικρόφωνο στην τουαλέτα. Τι να κάνω, εντάξει. Τι κομμουνιστέ είστε εσεί. Εντάξει, αυτά που μιλέ. Είδε κανένα κομμουνιστή με πρόοδο. Με πρόοδο. Αν είδα κανένα κομμουνιστή με πρόοδο. Πήρε το μικρόφωνο να πάει στην τουαλέτα τώρα αυτό. Αν είδα εγώ κομμουνιστή με πρόοδο, τον Τσίπρα, ρε φίλε. Τι πρόοδο. Δεν έκανε πρόοδο. Προ τα πίσω. Είναι ο μόνο αριστερό που πήρε κυβέρνηση. Πολύ αριστερό, θα πάθει τίποτα. Είναι ρε. Θα πάθει λουμπάκι. Δεν ξέρω ρε. Είναι. Λοιπόν, συνέχισε. Γιατί ένα Ολυμπιακό να μην είναι δηλαδή με την Real. Ιδεολογικός έτσι. Κώστα, δεν το περιμένω ότι ακούω αυτό από σένα. Ναι, για πες γιατί. Σε ρωτάω. Είναι ένας Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ. Ναι. Δεν είναι Real Μαδρίτης. Όχι, ναι. Από ξένες ναι. ομάδες. Ναι, δεν είναι. Λάθος κάνεις. Παναθηναϊκέ μου και καλή σχέση με. Δεν κατάλαβες. Με ένα πήρη να δεις το Real. Βρε, είμαι Παναθηναϊκός και δεν είμαι Real Μαδρίτης. Είμαι Μποταφόγκο. Είμαι Ράγιο Βαγιακάνο. Χθες, ναι. Τι λέει η λογική, υποστηρίζω ότι είναι ο Ατλέτικο Μαδρίτης. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η μισή Ελλάδα, όσοι ήταν Ρεάλ ήταν με τη Ρεάλ, οι φανατικοί, και αυτοί οι οποίοι δεν ήταν Ρεάλ ήταν με την Ατλέτικο. Μεγάλη προσβολή αυτό. Μεγάλη προσβολή αυτό. Να είσαι καλά. Ο λόγος που ήταν με την Ατλέτικο ο κόσμος, θεωρώ και πιστεύω εγώ, γιατί ναι, αν κρίνω τον εαυτό μου, ναι. είναι γιατί δεν γουστάρουν τη Ρεάλ στην Ισπανία, γιατί ναι. είναι Ολυμπιακός της Ισπανίας. Μάλιστα. Παίρνει τα σφυρίγματά της, ναι. παίρνει τα αυτά της, ξεχρέωσε ειδικά η Ατλέτικο, η Ρεάλ. Κάποια στιγμή χρωστούσε, δεν ξέρω, 500 τόσα εκατομμύρια. Με ένα Αθλέτικο, λοιπόν, Αθλέτικο ναι. Και πήγα να την κάνουν κατάσχεση, να τη στείλουν εξή. Την Ρεάλ, για τη Ρεάλ μιλάω. Ναι, και πάει ο Δήμος της Μαδρίτης, να πούμε, ναι. δίνει τα λεφτά αυτά κάπου ναι. 500 εκατομμύρια. Ναι. Βγάλανε το γήπεδο στο πληστηριασμό. Ναι. Παίρνει το γήπεδο ο Δήμος λοιπόν της Μαδρίτης. Ναι, ναι. Το παίρνει η απάντηση ναι. και μετά από λίγες μέρες το ξανακάνει δωρεά στη Ρεάλ. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει ένα. Ένας που είναι φασίστας από μέσα του γενικότερα. Ο Έλληνας είναι ένα φασιστοειδές το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο του Ισπανίου. Καταρχήν είναι κοινωνικά φασίστας ο Έλληνας. Ναι, είναι φασίστας ο Έλληνας. Κοινωνικά. Ναι. Για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, ας πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Για τον ίδιο λόγο ναι. που ένα μαγαζί ολόκληρο το προηγούμενο Σάββατο που έβαλε το United Palace ήταν όλοι με την Palace. Ναι. Με εξαίρεση εμάς που είμαστε United. Ναι. Λογικό είναι. Ναι. Με κανένα δεν στράβωσα, με κανένα δεν θύμωσα. Όλοι ήταν με την Palace. Ναι. Λογικό είναι. Ο άλλος ήταν Arsenal, Fola Palace. Ο άλλος Tottenham, Fola Palace. Με το ψυχολογικό κομμάτι. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Φάνηκε καθόλου ότι έπαιζε μια ομάδα στον αγωνιστικό χώρο η οποία είχε την ποιότητα συγγνώμη, στα 120 λεπτά έναντι μιας ομάδας η οποία πήγε να κλέψει ένα αποτέλεσμα. Καθόλου όχι. Καθόλου όχι. Σχεδόν καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Σχεδόν. Μάλλον ο Ζιντάν ναι. το πήγε ναι. με τα όπλα της Ατλέτικο να το πάρει αυτός. Άκου να δεις. Όταν πήγε τον γκολ, όταν πήγε τον γκολ της Ρεάλ είπα ότι... Το offside λες. Το offside. Ναι. Από το στιμένο χτύπημα. Ναι. ναι. Είπα ότι όσοι θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο, τη βάψαμε. Ναι. Είπα τότε εγώ. Ναι, καλή και εγώ. Ναι, λέω τη βάψαμε. Και τα μαγαζιά. Και για τα μαγαζιά κακό. Για τα μαγαζιά, λέω τη βάψαμε. Γιατί τη βάψαμε. Στο λέω που έληξε το παιχνίδι. Γιατί. Θα πάρει την κατοχή η Ατλέτικο. Θα παίξει τη μικρή πάσα, μπράβο. Θα βγει στην πλάγια γραμμή, θα σεντράρει. Πιθανόν δεν θα πρεσάρει ψηλά, διότι θα πρέπει να δει και την οικονομία των δυνάμεων. Δεν το έκανε. Ναι. Πήγε με τη μικρή πάσα και πιθανολογήσαμε ότι η τριάδα Μπενζεμά, Μπέιλι, Ρονάλντο και ο ένας από τους τρεις και ο Μπάκο ο αριστερός που έβγαινε η πεντάδα θα μπουν σε κόντρες, θα δούμε τέτοια πράγματα. Δεν το είδαμε αυτό. Ναι. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ένα ιδιαστικό πρώτο ημίχρονο. Για μένα. Ένα ιδιαστικό πρώτο ημίχρονο. Στο οποίο ξεχωρίζει και είναι συγκλονιστικό ο Μπέιλ με τα χέρια κάτω. Κάνει για μένα τεράστια εμφάνιση. Ο Γκάρθ Μπέιλ.
Ο Μπέιλ πρώτο ημίχρονο κάνει μεγάλη εμφάνιση. Κάνει τα πάντα. Κόβει, ράβει, οργανώνει. Ναι. Γι' αυτό παθαίνει και τις κράμπες μετά. Ναι. Φαντάζομαι, ναι. Λοιπόν. Δεν βρέθηκε στο γήπεδο ποτέ η Αθλέτικο Μαδρίτη στο πρώτο ημίχρονο. Κάτσε, ρε, Αθλέτικο. Περίμενε. Βλέπουμε λοιπόν. Συμφωνούμε εδώ ότι βλέπουμε ένα αειδιαστικό πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Κακό για τον τηλεθεατή. Δηλαδή, εγώ δεν πάω να φύγω. Εγώ δεν ξέρω να φύγω. Λοιπόν. Ναι. Και κάνει μια κίνηση ο Σιμεώνε. Περνάει τον Κόκε πιο εσωτερικό μέσο. Βγάζει τον κακό Φερνάντες, έτσι, καλά θα το λέω. Αγκούστο Φερνάντες. Ναι. Βγάζει τον κακό Αγκούστο Φερνάντες, ο οποίος ήταν δίπλα σε έναν Γκάμπι επικό. Ναι. Εντάξει, για μένα ο Γκάμπι είναι ο MVP. Ο Γκάμπι φέτος σχεδόν με έχει κάνει να κλάψω. Ναι. Με έχει κάνει να κλάψω. Δεν κάνει μόνο τα χιλιόμετρα, κάνει και ποιοτικά χιλιόμετρα. Ναι. Και ας μην βγαίνει και μπροστά. Δηλαδή, κάνει ένα φανταστικό ανασταλτικό παιχνίδι για την. Πρόσεξε με, για την Αθλέτικο, η οποία. Παίζει με ένα χαφ παραπάνω. Συγγνώμη, παίζει με ένα χαφ λιγότερο. Παίζει δηλαδή με αναλογία τριών χαφ η. Πώς τη λένε, η Ρεάλ. Δηλαδή, Μόντριτς, Κρος. Κασεμίρο. Και Κασεμίρο τρεις. Είναι εναντίον, για μένα ο MVP της Ρεάλ στη βραδιά. Στη βραδιά, πρόσεξε, πρόσεξε. Εναντίον Γκάμπι και. Τον Φερνάντο Παπάρα, αυτό που κάνει αλλαγή. Ναι. Αν ο Γκάμπι είναι δύο φορές παίρνει τα συγχαρητήρια γιατί αναλογικά τα χαφ. Γιατί παίζει με δύο φορ αυτός. Ναι. Άρα παίζει με ένα χαφ λιγότερο. Ωραία. Και προσπαθεί να κάνει παιχνίδι η Ατλέτικο, προσπαθεί να δημιουργήσει. Τώρα παράγει. Τώρα Γκρισμάν. Τώρα Γκρισμάν. Ουσιαστικά ο Γκρισμάν παίζει το ρόλο περισσότερο το μεγαλύτερο. Ελεύθερο. Ο Τόρες είναι βαρύς. Και κάνει την αλλαγή. Βάζει τον Κόκκι εσωτερικό χαφ ο Σιμεώνε και πετάει μέσα τον Καράσκο. Τον Καράσκο πιο πλάγια. Εκεί λοιπόν βλέπουμε μια Ρεάλ η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Υπάρχει μια ισοπαλία στις αναλογίες των χαφ και εκείνη την ώρα στο παραγωγικό παιχνίδι της Ατλέτικο έχουμε την Ατλέτικο να παίρνει μπάλα, δεν βγάζει καμία κόντρα επίθεση Ρεάλ, είναι εξαφανισμένος ο Ρονάλντο, κλαίει όλη η Ελλάδα που βάζει το τελευταίο πέναλτι και βρίζει όλη η Ελλάδα και το χάνει ο Χουανφράν που είναι επικός αμυντικά. Μεγάλη εμφάνιση. Επικός αμυντικά. Και επιθετικά στο δεύτερο μήνυμα. Βγάζει τις έντρες και τα λοιπά. Και η αδικία που λέγεται, η αδικία του ποδοσφαίρου είναι ο Χουανφράν να σέρνει μέχρι να πεθάνει ότι σε εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι μαζί με τον Γκάμπι που κάνει στο παιχνίδι και τον Καράσκο οι τρεις καλύτεροι για μένα. Χάνει το πέναλτι. Κάτσε, είπες Καράσκο. Καράσκο. Γκάμπι και Χουανφράν. Για μένα. Χουανφράν. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιους. Σάβιτς. Το στόπερ το δεξί. Ο στόπερ το δεξί που έπαιξε, ναι. Ναι, 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 ναι. Συγκλονιστικό. Έβγαινε σε βοηθήματα πάνω στον Ρονάλντο, τον εξαφανίσανε. Κακή βραδιά για Γκρισμάν. Κακή βραδιά. Κακή βραδιά. Δεν του πήγε τίποτα να αποθέσει το πέναλτι. Ναι. Για μένα πρέπει να η UEFA πλέον να απαγορεύσει σε αριστεροπόδαρε να εκτελούν πέναλτι. Στου αριστεροπόδαρε. Πρέπει να απαγορεύσει η UEFA να εκτελούν αριστεροπόδαρε. Έλα, μωρέ, και εσύ. Υπάρχει μια τελείωτη λίστα σε Ελλάδα και εξωτερικό με χαμένα πέναλτι. Καταρχήν ο αριστεροπόδαρο δεν υπάρχει αριστεροπόδαρο που να μην δεν ξέρει μπάλα. Άλλο αυτό. Τα πέναλτι είπα. Γιατί να μην βαράει πέναλτι. Τα πέναλτι, α. Γιατί να μην βαράει. Τόσο με άσχημα. Πώ είμαι δεξιά από γενικά. Είναι τοποθέτηση κουλτούρα. Τζόρτα, το έχουμε φυσαγμένο. Τρία άτομα έχουμε κάνει μελέτη πάνω σε αυτό. Άστο. Αδικό. Αριστεροπόδαρο πέναλτι πρέπει να απαγορεύεται. Αδικό. Μαζί σου. Αδικό. Τι άδικο. Άδικα το πήρε. Τι ρεάλ. Άδικο και περίμενα πού άλλο να εστιάσει. Βοήθησε με. Στο ότι στο πέναλτι που εκείνο πλέον ξέρει ότι θα μπει. Μαζί σου. Πάει στον Νταμτάκο. Ποιο, για ποιο. Κάθεται στον Νταμτάκο τον ανύπαρκτο. Ποιο, το πέμπτο. Στον Νταμτάκο τον ανύπαρκτο. Ναι. Που είναι ο άνθρωπος για πλέον για να διαφημίζει Σέλες Ντίμης. Ναι. Αν έχει ένα γραμμάριο τσίπα πρέπει να πει ας το εκτελέσει κάποιος άλλος. Το πέμπτο. Ναι, κάποιος άλλος. Δεν γίνεται γιατί τα δίνουν. Ξέρω, πλάκ, κατάλαβες το πνεύμα. Εκεί που είναι κατακριτέος, είναι κατακριτέος που πανηγυρίζει άτομα. Και πάει, ναι, και ξεντύνεται και ξαπλώνει στους φωτορεπόρτερ μπροστά. Δηλαδή αν ήμουν εκεί μπροστά από το ρεπόρτερ, θα ξεράσει έτσι. Θα πήρα να ξεράσω από πάνω έτσι. Ξεφτυλισμένη, το μάτς. Ξεφτυλισμένη και συνέχεια. Και πέρσι στο τελικό πάλι, ναι. Πρόπερση, συγγνώμη, πρόπερση δεν είναι, που το πήρε πάλι με το Ατλέτικο. Που πανηγυρίζει το τρίτο γκολ. Ναι, που έκανε έτσι. Δεν υπάρχει. Ισοφαρίζει ο Μπέιλ με απίστευτο ηρωικό γκολ, κάτσε καλά, το βάζει το δεύτερο άλλο. Τι περίμενε. Και το τρίτο, ή ο Ράμος. Ξέρεις τι περίμενε ο Ρονάλντο.
Περίμενα ένα 0, να ανοιχτεί ο Σιμεώνε, να βρει χώρους, να παστελώσει ένα γκολ στο 78, 83, 87, να γίνει 2-0. Είναι μεγάλο που σημαίνει. Ο Ρονάλντο. Είναι... Ο Ρονάλντο. Ναι. Ο Ρονάλντο. Ναι. Της Ισπανίας. Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με ένα παλικάρι που βλέπαμε μαζί το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, που παίζει το Μακεδονικό, ναι, και μου έκανε απίστευτες ανάλυσεις. Ρεσί, τι έγινε, με την καρδία ήταν. Όχι με την καρδία, με την καρδία ήταν κανονικό το μάτς. Ένα-ένα, όχι χάσανε με την καρδία νομίζω. Του έφαγε το παραλίμνη την άνοδο με διαιτησία τον Ανδρώνη, ο οποίος πάει σαν αγαθός γίγαντας να παίξει 50-50. Το παραλίμνη είναι το πρώτο ξάδερφο τη Απέλα Αγκαθά. Και έχει γίνει τη μούλη τη. Αποχωρεί ο Μακεδονικό φυσικά από το παιχνίδι. Και φυσικά ο Μακεδονικό μέσα στην Α1 κατηγορία στα παράστα. Τελικά αποχώρησε αυτό. Αποχώρησε. Τέλο πάντων, μου είπε το παιδί ότι, ναι, ο Ρονάλντο, ναι, τη Ισπανία, ναι, μετά την Αγγλία, ναι, μετά τη United. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εκεί και ένα σεβάσμιο γέροντα που δεν το παίρνει να κάνει αυτά. Κυνηγάει αριθμούς. Είναι ποδοσφαιριστής αριθμών. Αριθμών. Να βάζω γκολ, να κάνω συμμετοχές. Να δίνω assist. Αριθμών. Ναι. Δεν συμμετέχει, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Παίζει αριθμούς. Αυτά. Τέλος. Γιώργο, το είδες. Ναι, το είδα. Λοιπόν, εγώ θα εστιάσω στα εξής. Πρώτο. Καταργήστε επιτέλους το να βγαίνει ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έκτος από κάποιες χώρες στο Champions League. Μπράβο. Τέταρτος, όμως και αυτά έχουν τις ιδίες. Ναι. Λοιπόν, το ότι βλέπουμε, δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι οι τελικοί μεταξύ ομάδων που έχουν παιχτεί από την ίδια χώρα ήταν απαράδεκτοι. Ναι. Και το Chelsea United εγώ βάζω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να βλέπουμε ποδόσφαιρο διαφορετικής κουλτούρας από τις χώρες. Ναι. Και γενικώς ομάδες που να μην γνωρίζονται τόσο πολύ μεταξύ τους. Ναι. Το αυτό θεωρώ ότι γίνεται, είπαμε, για να μάθει το άθλημα και κάθε τελευταία τη χάρπα στη κύρα σταμάτα. Ωραία. Το βάζει τι είδες τώρα. Λοιπόν, για το μάτς τώρα. Καταρχήν που το είδες. Σπίτι. Άρα δεν έχεις άποψη τι έλεγε ο κόσμος έξω. Όχι. Όχι. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Λοιπόν, για το μάτς. Ναι. Τι άποψη έχω εγώ. Ναι. Ήταν μια νερόβραστη σούπα. Ναι. Ήταν ένας τελικός που δεν θα θυμάται κανένας. Δεν νομίζω. Όχι. Το δεύτερο είναι πολύ καλό, Γιώργο. Είναι το δεύτερο μήκο. Το πρώτο ναι. Το πρώτο ναι. Μου ήρθε να φύγω. Το δεύτερο δεν θεωρώ ήταν καλό. Τέλος πάντων, η άποψή του. Έπεσε απλά η Ρεάλ. Και απλά οι άλλοι αποφάσισαν να αντιδράσουν. Καλό, ναι. Δεν θεωρώ ότι αυτό δηλαδή που κάνει τώρα πλέον και Κοτζάμ Ρεάλ με αυτούς τους παίκτες να κάθεται πίσω και να περιμένει. Δηλαδή, εντάξει, μετά δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από τον Λούκας και από τον Σαλπικίδη και από τον Στόχ και από αυτούς. Οι παίκτες των εκατομμυρίων δεν παίξαν ποδόσφαιρο. Υποτίθεται ότι ήταν ένας τελικός, υποτίθεται ότι ήταν το περιβόητο κύπελο με τα μεγάλα αυτιά. Και κάνανε ένα ανόητο παιχνίδι στρατηγικής και όχι ποδοσφαίρου. Μπράβο στο Σιμεώνε για μένα. Πήγε, αν θες να το κλέψεις το μάτς, εντάξει, τα πέναλτι όλο και κάποιος θα στοχούσε. Καταρχήν για μένα και οι δύο τερματοφύλακες δεν δικαιολόγησαν το όνομά τους. Ο ένας ήταν συνεχώς όρθιος, εγώ περίμενα ότι οι τερματοφύλακες θα παίξουν ρόλο. Και ο άλλος έπεφτε στο όπου να είναι, ας πούμε. Γενικά ήταν ένας πολύ νερόβραστος τελικός. Θεωρώ, ας πούμε, ότι το μάτς της Χαλ με της Evil Ways δεν είχε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το που είπανε ματσάρα, εννοείται, ματσάρα, εννοείται. Τι άλλο να πούμε. Εννοείται. Λέει, Τζόρνταν. Ακούστε να δείτε. Κάτσε να μας πει ο Τζόρνταν. Όταν η Real Madrid της έχει 100 εκατομμύρια παίκτη παγκίτη, πώς το λένε, και η άλλη ομάδα τώρα δεν έχει 100 εκατομμύρια που λέει ο λόγος Ρώστερ. Ναι. Λογικό και επόμενο είναι τιμή για την Αθλέτικο Μαδρίτης που κατάφερε και κόντραρε στα ίσα αυτή την ομάδα. Παρακαλώ. Λοιπόν, το μάτς κρίθηκε στα σημεία. Εγώ νομίζω αυτός που έγινε αλλαγή, πώς το λένε, με τα μαλλιά εκείνος εκεί, στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, το χάφ εκείνος. Που έγινε αλλαγή, στο είπα και στον δρόμο να πούμε. Κατά κάποιο τρόπο στο πρώτο ημίχρονο εκείνος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το παιχνίδι, ας πούμε, και νομίζω ότι, εντάξει, με ένα άκυρο γκολ που δεν ισχύει, εντάξει, πήγε στα πέναλτι, κάποιος είπε να κερδίσει. Ναι. Αν και είναι ρίγκαν, ναι, το ξέρεις. Το γκολ offside νομίζω. Offside ήταν το γκολ. Ναι. Πάντως για μένα, μπράβο στην Αθλέτικο, και δεν το λέω επειδή τη συμπαθώ, γιατί δεν αντιπαθώ τη Ρεάλ, να πούμε, που κατάφερε να χτυπήσει το παιχνίδι στα ίσα. Υπερπροσπάθεια έκανε, αλλά πάλι. Ποιος είσαι, φίλε. Έμεινε άντυπο. Αδιανός, λοιπόν. Ναι. Ήταν μεγάλο το παιχνίδι, ήταν η γιορτή του ποδοσφαίρου. Δεν συμφωνώ με τα παιδιά. Ναι. Ήταν μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Δεν είπε εδώ. Κάτι γιορτή, τι κλεισέ είναι αυτά. Το παιχνίδι σαν παιχνίδι, πώς ήταν εδώ. Το παιχνίδι, σαν στο πρώτο ημίχρονο μου να φύγω, σου λέει. Στάνταρ. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε μισή ώρα η Αθλέτικο να μπει στο γήπεδο. Ήταν εκτός γήπεδο, δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Αθλέτικο Μαδρίτης, φίλε. Δεν πάτησε στο γήπεδο, τι να κάνω. Πάρε το γρήγορα. Λοιπόν,
Εντάξει. Τέλος. Κέρδισε η ποιότητα.